Και... αφού είναι Παρασκευή, γνωρίζετε τι γίνεται κάθε Παρασκευή. Πρωί-πρωί έχουμε την πιο γλυκιά, την πιο χαρούμενη, την πιο αισιόδοξη, την πιο γεμάτη αγάπη. Καλημέρα από τον Πάπα Χρήστο μας βεβαίως. Καλημέρα! 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 Καλημέρα αγαπημένε μας! Πώς είσαι? Κάθε Παρασκευή πετάω. Α, πόσο χαίρομαι! Και εμείς μαζί σας! Και εμείς μαζί σας πραγματικά ανυπομονούμε και ο κόσμος βεβαίως να σας ακούσει. Να του μεταδώσετε έτσι λίγο την ενέργειά σας, αν και μακριά η ενέργεια αυτή και η αγάπη που έχετε μεταφέρετε πραγματικά προς τα έξω. Αχ, 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 αυτή η Κύπρος, ναι, μας έχει τρελάνει. Πείτε μου τα νέα σας, πώς περάσατε, επιστρέψατε από Μυτιλίνη? Επέστρεψα προχθές το βράδυ αργά για να κάνω τη Θεία Λειτουργία χτες που ήταν 28 Οκτωβρίου και γιορτάζαμε και τη λειτουργία και τη τοξολογία και να τιμήσουμε αυτούς που πάλεψαν και έπεσαν και έχισαν το αίμα τους, αλλά και να θυμηθούμε πράγματα και γεγονότα από τότε, να τα έχουμε στο μυαλό μας και στην καρδιά μας και να πορευόμαστε. Ακριβώς. Σας παίρναμε και εμείς ζωντανά τηλέφωνο την Τρίτη, 26 Οκτωβρίου, έτσι για να σας πούμε χρόνια πολλά. Ο Πολύχος Άγιος της Θεσσαλονίκης. Ναι, που ήταν το Αγίου Δημητρίου. Το χάσα. Λειτουργήσα του Αγίου Δημητρίου, λειτουργήσα. Μέσα στην μεραρχία, στην Λέσβο, στη Μυτιλίνη, με ένα λεβέντη στρατηγό που γιόρταζε και του είπα και τα χρόνια πολλά. Και είδαμε πώς οι λεβεντιά παλεύουν. Και είναι πάντα έτοιμος ο στρατός μας. Και το ευχήθηκα να μην χρειαστεί ποτέ ο στρατός σε πόλεμο, αλλά αν χρειαστεί να αποδείξει όλα εκείνα που απέδειξαν και το 1940 οι φαντάροι μας πάνω στα βουνά της Βορείου Ηπείρου. Ακριβώς. Ακριβώς. Πολλά είναι γιατί αυτά εμείς, που, γιατί είναι εμείς αυτά μέσα που έχει να μας διδάξει η μέρα. Εμείς μέσα στην ιστορία, Ελπιδάκη μου, έχουμε αποδείξει πολλές φορές ότι και μια μικρή χούφτα να είναι οι αγωνιστές, ξέρουν να παλεύουν, ξέρουν να νικάνε, ξέρουν και να αποθνίσκουν. Και αυτό είναι το μεγαλείο. Ξέρουν να λένε και όχι. Και βεβαίως εκείνο το όχι, τι όχι Θεέ μου, να το λέει μια Ελλαδίτσα τον παντοδύναμο άξονα όπου είχαν υποκύψει και είχαν παραδοθεί όλες οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης. Γαλλία, 3 μέρες λέει πολέμησε, 3 μέρες άντεξε και πέρασε όλος ο άξονας από πάνω της. Γιατί δεν είχαν ψυχή και καρδιά. Αυτή την ψυχή και αυτή την καρδιά που είχαν εκεί πάνω στα βουνά οι λεβέντες οι δικοί μας, οι οποίοι με λιανοντούφεκα, όπως μου έλεγε ο πατέρας μου, απλά όπλα και μια ξυφολόγχη κυνηγάγανε τους Ιταλούς. Γιατί είχαν έρθει τόσο άδικα να ζητήσουν τι, να μας αφήσετε λέει να περάσουμε από τη χώρα σας και να την καταλάβουμε. Τι λέτε μωρέ που εμείς μπορούμε αυτό να το κάνουμε, δεν το κάναμε ποτέ. Ούτε τότε οι Σπαρτιάτες, ούτε μετά όλοι οι αγωνιστές και οι αρχαίοι Αθηναίοι και οι αρχαίοι Μακεδόνες και όλοι, ούτε μετά το 1821 δεχτήκαμε την παντοτινή σκλαβιά. Εμείς ήμασταν σκλαβωμένοι, αλλά καταφέραμε και κουβαλήσαμε στις πλάτες μας το γένος, τα ιερά, τα όσια. Και μετά όταν χρειάστηκε και ο Μακεδονικός αγώνας, όταν χρειάστηκε και το 12-13 τρέξαμε και ελευθερώσαμε τη Θεσσαλονίκη μας και όταν χρειάστηκε και το 1940 αποδείξαμε ότι μπορούμε. Αλλά και εσείς στην Κύπρο όταν χρειάστηκε να βγουν παλικάρια μπροστά και να αποδείξουν τη λεβεντιά τους όσες φορές χρειάστηκε, έτσι, το δείξατε. Γιατί οι Έλληνες, Παπα Χρήστο μου, έχουν ψυχή. Αυτό. Μα η ψυχή πολεμούσε.
Η ψυχή πολεμούσε. Τι είχαμε εμείς, ούτε όπλα είχαμε, ούτε αεροπλάνα είχαμε, ούτε τάγκς ατελείωτα είχαμε. Την ψυχή, τη λεβεντιά και τα βρεγμένα κορμιά τους. Μου έλεγε ο πατέρας μου, ξέρεις τι είναι βρε παιδί μου, να πολεμάς μέρες, να είσαι πάνω στα βουνά, να είναι 0 βαθμούς θερμοκρασία και εσύ να είσαι βρεγμένος μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, πέντε μέρες, αλλά να μην γυρνάς πίσω. Να ψευτοτραυματιζόμαστε από τις πέτρες, από το κρύο, από τα χιόνια, από την παγωνιά, από τις σφαίρες και να λέμε δεν πάω πίσω, δεν πάω πίσω, μπροστά θα πάμε. Αυτό δεν νικέται. Αυτό δεν νικέται. Έτσι ναι. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Η ψυχή αυτή των Ελλήνων είναι αυτή που τους χαρακτηρίζει, αυτή η δύναμη της ψυχής. Βέβαια, δεν ξέρω εάν τη σημερινή εποχή έχουν την ίδια δύναμη ψυχής οι Έλληνες. Εσείς τι πιστεύετε, Παπαχρήστο μου? Εγώ πιστεύω ότι πολλά από αυτά τα παιδιά που τα βλέπουμε αδιάφορα, που τα βλέπουμε να μην πολύ πιστεύουν σε πράγματα, σε ιερά, σε αυτά, σε σύμβολα, μέσα στην καρδιά τους όμως, μέσα στην καρδιά τους όμως, κρύβουν και την πατρίδα και τα ιερά και τα όσια. Και είμαι σίγουρος, όχι σίγουρος, είμαι σιγουρότατος, ό,τι και αν χρειαστεί θα το δώσουν στην πατρίδα. Έτσι. Δεν ξέρω για τους μεγαλύτερους, όχι, όχι, όχι. Διεφθαρμένοι στην καρδιά και στην ψυχή έχουμε γίνει εμείς οι μεγαλύτεροι, όχι τα παιδιά μας. Ναι. Εμείς οι μεγαλύτεροι φοβάμαι ότι έχουμε γίνει λίγο και τι θέλουμε την πατρίδα να υπάρχει, να την εκμεταλλευόμαστε, να την κλέβουμε, να μην υπακούμε στους νόμους και σε όλα αυτά που θέλει η κοινωνία. Ναι, εμείς οι μεγαλύτεροι πιστεύω ότι ναι. Παπαχρήστο μου, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είναι στη γραμμή μια φίλη τηλεθεάτρια, η οποία πήρε τηλέφωνο και θέλει οπωσδήποτε να βγει στον αέρα να σας αφιερώσει ένα στίχο για την Ελλάδα. Είναι η κυρία Παναγιώτα Ανδρέου. Να την ακούσουμε. Βέβαια. Βέβαια. Ακούμε. Καλημέρα κυρία Παναγιώτα μου, καλημέρα. Καλημέρα την ευχή σα, διέροντά μου. Να σε καλά, Ελλάδα μου, μάνα μου, κράτου σκληρά και τώρα. Έχεις λεβέντες όμορφους, μανώθευτο το αίμα. Περάσανε κατάκτητες, τα καλή της να κλέψουν κι όλους τους πετάξατε στη θάλασσα και πέφτουν. Και μια κυρά, καλή κυρά, τον Εύρο μας προσέχει, τη γαλανή σημαία μας να μην μας ξαναπέσει. Ευχαριστούμε. Κύριε, σαν γέροντά μου, σε προσευχές. Αχ, η Κύπρος είναι Ελλάδα και η Ελλάδα είναι Κύπρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Παναγιώτα μου, ευχαριστούμε. Είμαστε ζωντανή εκπομπή, Παπαχρήστο μου. Τι όμορφο και αυτά... που ήταν. Τι όμορφο, έτσι. Βεβαίως, μας πήρε τηλέφωνο, στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, βεβαίως, γιατί δεν μπορούσαμε να αρνηθούμε. Θα μου επιτρέψεις να πω κάτι. Βεβαίως. Χαζό, αλλά θα το πω γιατί είναι μέσα στην καρδιά μου. Όταν ήρθε η ώρα μου τότε, στα 20 και κάτι που είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο, και ήρθε η ώρα να στρατευτώ κι εγώ, όπως όλα τα Ελληνόπουλα, θα μπορούσα να το αποφύγω ως υποψήφιος ιερέας. Με μια δήλωση ότι θα γίνω παπάς, να μην πάω στρατό. Μάλιστα. Υπήρχε αυτή η χαζομάρα, ευτυχώς τώρα δεν υπάρχει. Τώρα όλοι πρέπει να πάμε. Δεν το σκέφτηκα όμως ούτε λίγο τότε να αποφύγω, διότι έλεγα, ρε εσύ, θα βγαίνεις στον Άμβονα, θα μιλάς για ιδανικά, για πατρίδα, για ιερά, για όσια. Πώς γίνεται να μην υπηρετήσεις την πατρίδα. Να σκέφτονται από κάτω, εσύ δεν υπηρέτησες. Και πριν από 3 χρόνια τι έκανα, όταν άρχισε να λέει χαζομάρες ο νεοσουλτάνος δίπλα μας, τσατίστηκα πολύ μέσα μου. Λέω, κοίτα ρε τώρα, μας το παίζει και σπουδαίος αυτός, που άμα κάνουμε κάτι θα τρέχει και δεν θα φτάνει. Και έστειλα ένα γράμμα στο ΓΕΣ και τους είπα,
μια επιστολή. Εάν θα χρειαστεί ποτέ η πατρίδα μου επιστράτευση, δεν θέλω να κοιτάξετε ούτε την ημερομηνία γέννησής μου, ούτε την ηλικία. Θέλω να με καλέσετε, όχι ως παπά, ως απλό πολίτη. Και ήμουνα αρχηγός τεθωρακισμένου άρματος. Έτσι αποστρατεύτηκα. Αλήθεια. Έτσι έφυγα από το στρατό. Και αν χρειαστεί θα ξαναπάω. Ναι ρε εσείς, θα ξαναπάω. Πιστεύω ότι είμαι μάχημος ακόμα. Ότι δεν μου το λέει και η καρδιά και η ψυχή. Αυτό είναι που λέγαμε προηγουμένως, Παπαχρήστο μου. Η ψυχή, η δύναμη της ψυχής, αυτό είναι. Δεν μετράει και δεν κοιτάζει ούτε χρόνια, ούτε τίποτα, ούτε σωματική κατάσταση. Ξέρεις κάτι όμως, ξέρεις κάτι, ελπίδα μου. Πρέπει αυτές τις μέρες που γιορτάζουμε να λίγο να σκεφτόμαστε και τι λάθη κάναμε μέσα στην ιστορία, τι λάθη κάνουμε σαν Έλληνες για να μην τα επαναλαμβάνουμε. Διότι έχουμε κάνει και λάθη στην ιστορία. Και έλεγε ο Μακρυγιάννης όταν ελευθερωθήκαμε, έβλεπε την κατάντια της Ελλάδος να έχουν τον Κολοκοτρώνη στη φυλακή και έλεγε «Αχ ρε πατρίδα μου, εάν ήξερα πώς θα καταντούσες, πώς θα την καταντούσαμε εμείς, θα ευχόμουν άλλα 400 χρόνια να μείνουμε σκλαβωμένοι». Τα λάθη λοιπόν στην άκρη και να κρατάμε μια αγνή αγάπη. Ακριβώς. Μια αγάπη λεβεντιάς και προσφοράς στην πατρίδα, όχι εκμετάλλευσης της πατρίδας. Να σου πω ένα γεγονός και να τελειώνουμε, ένα γεγονός. Πήγανε κάποιοι στο Γέροντα Παΐσιο, μια ομάδα παιδιών, και ο Γέροντας είχε ένα φάκελο, ένα δεματάκι στα χέρια του. «Βρε καλά παιδιά, εσείς από πού είστε?» «Από τη Θεσσαλονίκη, Γέροντα». «Πολύ ωραία. Αυτή η διεύθυνση είναι κοντά σας?» Λέει ο ένας, «Εγώ Γέροντα στη γειτονιά μου είναι». «Ε τότε παιδάκι μου μπορείς αυτό. Πότε φεύγετε?» λέει, «Για Θεσσαλονίκη». «Αύριο, Γέροντα». «Αχ, μπορείτε να το πάτε γιατί είναι επίγον σε αυτήν την οικογένεια?» «Ναι Γέροντα, μπορούμε». «Τι χαρά να πας του Γέροντα Παΐσιου κάτι στους δικούς του». Πηγαίνει όμως μέσα ο Γέροντας και τι κάνει? Φέρνει μια πλάκα από γραμματόσημα και αρχίζει και κολλάει. 1, 2, 3, 4, 5. Ξαφνιάζεται το παλικάρι. «Γέροντα, γιατί θα το στείλουμε με το ταχυδρομείο ή θα το πάμε στη διεύθυνση στους ίδιους?» «Έβρε παιδιά, αφού είπατε να το πάτε στη διεύθυνση στους ίδιους, τότε ρε Γέροντα γιατί τα βάζεις τα γραμματόσημα?» «Α, παιδάκια μου, αυτά είναι της πατρίδας μας, της μανούλας μας, της Ελλάδας μας. Δεν πρέπει να τα γλιτώσω». Μάλιστα. Αυτή είναι η αγάπη κάποιων ανθρώπων που έχουν γνήσια καρδιά και τα ιδανικά και τα ιερά και τα όσια μέσα στις καρδιές τους. Ακριβώς. Ακριβώς. Και με αυτό θα κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι όταν κάθε ανοίγει, Παρασκευή όταν, που είμαστε μαζί. Όταν έρχεται η ώρα της εκπομπής, πετάω και όταν κλείνει η εκπομπή, εντάξει, στενοχωριέμαι λίγο. Λοιπόν, πότε θα έρθετε Κύπρο? Θα έρθετε Κύπρο εδώ, θα κάνουμε όλη την εκπομπή μαζί. Θα μαγειρέψουμε κιόλας. Και μαγειρεύω κιόλας. Αλήθεια! Θα μαγειρέψουμε εδώ, έχουμε την κουζίνα μας εδώ, θα μπείτε μαζί στην κουζίνα να φτιάξουμε μαζί πραγματάκια. Εννοείται, σας περιμένω εδώ στο στούντιο. Φουλ εκπομπή μας. Λοιπόν, όχι. Θα έρθω και θα μείνω μόνιμα στην Κύπρο. Τέλος. Το βρήκα. Θα έρθω και θα μείνω μόνιμα στην Κύπρο. Δεν φεύγω. Εννοείται, σας θέλουμε εμείς. Εννοείται, σας αγαπάμε και σας θέλουμε. Να περάσετε όμορφα, να είστε καλά, την αγάπη μας στην οικογένειά σας. Φιλιά και πολλά. Έχουμε μία φράση που εμείς εδώ έχουμε ένα ένθετο καθημερινά στην εκπομπή, όπου είναι διάφορες φράσεις που μπορεί να χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, αλλά να μην γνωρίζουμε από πού βγαίνουν, από πού προήλθαν. Σήμερα θα πάμε να μάθουμε για τη φράση
πώς βγήκε. Αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πας, παπά Χρήστο μου. Ουάου, ωραίο, ωραίο. Που γιατί δεν ξέρουμε από πού βγήκε αυτή η φράση, αν είσαι και παπάς. Συνήθως εμείς οι παπάδες θέλουμε να πάμε πρώτοι και να ξεφεύγουμε. Όχι, ναι, εγώ το εφαρμόσω, μ' άρεσε. Αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πας. Ακριβώς. Πάμε να δούμε. Και όταν θα έρθει η ώρα του παραδείσου που θα φύγω από αυτή τη ζωή, λέω μέσα μου, Θεέ μου, ας πας όλους τους γνωστούς μου, τους φίλους μου, τους ενορίτες μου, τα πνευματικά μου παιδιά στον παράδεισο και ας μείνω εγώ τελευταίος και αν δεν χωράει ας μείνω από όξω. Δεν θέλω να πάω ούτε πρώτος, ούτε δεύτερος, ούτε τρίτος, ούτε εικοστός. Τελευταίος και αν χωράει θέλω να πάω. Σας αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Την αγάπη μας. Φιλούθκια, φιλούθκια από όλους μας. Να είστε καλά.